Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Στα πρόθυρα ενό γενικευμένου πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Αλλη μία νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά ήταν η χθεσινή, με τα χτυπήματα να συνεχίζονται και σήμερα. Ενώ χιλιάδε άμαχοι προσπαθούν να φύγουν από το νότιο Λίβανο για να βρουν καταφύγιο. Οι νεκροί από τι Ισραηλινέ επιθέσει ξεπερνούν του 580, και η Μέση Ανατολή βράζει εδώ και πολλέ ημέρε με τον Ιρανό πρόεδρο από τη Νέα Υόρκη να ζητά άμεση επέμβαση για να αποτραπεί ο κίνδυνο να μετατραπεί ο Λίβανο σε μια δεύτερη Γάζα στα χέρια του Ισραηλινού στρατού. Το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν. Οι συναντήσει Μητσοτάκη-Ερντογάν σε διεθνεί συνόδου έχουν μετατραπεί πλέον σε ρουτίνα, σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, προβάλλοντα το ραντεβού των δύο ηγετών παρουσιάζουν πάντω τι συνομιλίε ω ένα θετικό βήμα για την προσέγγιση των δύο χωρών. Αν και μετά από έξι συναντήσει, μέσα σε μόλι έναν χρόνο, το μόνο που μοιάζει να επιβεβαιώνεται, σύμφωνα και με τα μέσα ενημέρωση τη Τουρκία, είναι η διατήρηση ενό ήρεμου κλίματο, χωρί να αναμένονται ούτε σήμερα σημαντικέ αποφάσει για τα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών με τον Χρήστο Στυλιανίδη με αφορμή το σκάφο του λιμενικού που έφτασε στην Αλικαρνασό κατά τη διάρκεια καταδίωξη διακινητή μεταναστών. Την ίδια ώρα οι έρευνε για το ναυάγιο που σημειώθηκε χθε ανοιχτά τη Σάμου συνεχίζονται. Ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, Νίκο Παναγιοτόπουλο, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του Όπεν, αναφέρθηκε στι ομάδε διακινητών που δρούν στο Αιγαίο. <Ρερναι>, Σκάφο του λιμενικού καταδιώκει έναν διακινητή μεταναστών με ένα φουσκωτό σκάφο και εκείνο για να ξεφύγει μπαίνει στα τουρκικά χωρικά ύδατα στην περιοχή τη Αλικαρνασού. Ο δουλέμπορο φτάνει στη στεριά, κατεβαίνει από το σκάφο και τρέπεται σε φυγή στην δασική περιοχή. Το σκάφο του λιμενικού κάνει αναστροφή, αναπτύσσει ταχύτητα και επιστρέφει στην ελληνική πλευρά. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο φτάνει σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή. Όλα καταγράφονται σε κινητά Τούρκων πολιτών. Τα στελέχη του λιμενικού σώματο που ανέλαβαν άμεσα δράση έφτασαν στον τόπο του συμβάντο και, όπω διαπιστώθηκε, τα στελέχη τη ελληνική ακτοφυλακή επέστρεψαν εσπευσμένα στα δικά του χωρικά ύδατα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που τράπηκε σε φυγή στη δασική περιοχή, ο οποίο να είναι διακινητή μεταναστών. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών τη Τουρκία με τον Υπουργό Ναυτιλία. Ο Τούρκος υπουργό εξέφρασε τη δυσφορία του για το συμβάν, κάνοντα λόγο για παραβίαση των τουρκικών χωρικών υδάτων. Με τον Χρήστο Στυλιανίδη να απαντά ότι το περιστατικό δεν είχε πολιτική διάσταση. Οι κύριοι κύριοι Στυλιανίδη και Γερλίκα για συζήτησαν σε θετικό κλίμα και επιβεβαίωσαν την καλή συνεργασία των δύο πλευρών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ιδιαίτερα την καλή συνεργασία τη ελληνική και τουρκική ακτοφυλακή. Αναφορικά με το περιστατικό στην Αλικαρνασό, συμφώνησαν στη σκοπιμότητα αποφυγή παρόμοιων συμβάντων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λανθασμένε εντυπώσει. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μία περίοδο που οι μεταναστευτικέ ροέ στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένε με του διακινητέ να χρησιμοποιούν ταχύτατα αφουσκωτά σκάφη για να μεταφέρουν μετανάστες στα ελληνικά νησιά. Ένα από αυτά που μετέφερε 33 μετανάστες ναυάγησε στη Σάμμο παρασύροντας τον θάνατο τέσσερις ανθρώπους. Θεωρώ ότι το ναυάγιο της, της Σάμμου το χθεσινό ναι. οφείλεται στο γεγονό ότι τα ταχύπλοα δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλε ταχύτητε ή να πλεύσουν ε, με τέτοια ευκαιρία σε φουρτούνα. Ναι. Χθε είχαμε 5-6 βοχφόρων. Οι έρευνε του λιμενικού για το ναυάγιο στη Σάμο συνεχίζονται, καθώ πιθανολογείται ότι αγνοείται ένα άνθρωπο. Οι αρχέ εντόπισαν στην ξηρά 26 μετανάστε, ανάμεσά του και ο διακινητή, ο οποίο οδηγείται στον Ισαγγελέα. Μιλώντα στο Όπεν, ο Υπουργό Μετανάστευση έκανε λόγο για δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών, εάν κλιμακωθεί η κρίση στον Λίβανο, την ώρα που ήδη οι μεταναστευτικέ ροέ έχουν αυξηθεί κατά 60% το πρώτο 8 του έτου. Αν αύριο κάτι οδηγεί σε δραματική κλιμάκο στο Λίβανο, μην έχετε καμία εμβολία, ότι θα έχουμε επιπλέον ναι. ε, ρεύμα και μάλιστα μεγάλο προς τις χώρες Να ρωτήσω κάτι. Α, αποκτά λοιπόν άλλα χαρακτηριστικά. Κάποιοι μπορεί να έρχονται με πρόθεση απλά να εγκατασταθούν οπουδήποτε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος διευκρινίζει ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη, με μετανάστες από την Βόρεια Αφρική και την Λιβύη. Διαγράφηκα για τι απόψει μου, δηλώνει ο Μάριο Αλμά, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζει πω κάνει λάθο όποιο έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη τη παράταξη, αφήνοντα εχμέ για τον Πρωθυπουργό, ενώ κατέστησε σαφέ εξ αρχή πω δεν παραδίδει την έδρα του. Από την πλευρά της η κυβέρνηση εξηγεί πως ο βουλευτής προχώρησε κατεπανάληψη σε συκοφαντικές καταγγελίες με τον Άκη Σκέρτσο να διαμηνεί πως η λάσπη δεν είναι ανεκτή και πως ο κύριος Αλμάς υπερεύει τα εσκαμένα. Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου Πάντος, η διαγραφή Σαλμά δεν σχετίζεται με την κατάθεση της ερώτησης, μαζί με άλλους 10 βουλευτές, για τα κόκκινα δάνεια. Στην κούρσα ηγεσία των ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ, λέει ο Στέφανο Κασελάκη, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση την παραμονή τη συμπλήρωση ενό χρόνου από την εκλογή του στην Προεδρία του κόμματο. Είμαι κι εγώ εδώ, λέει όμω από την πλευρά του και ο Παύλο Πολάκη. Μετά την κότρα για το Ποθενέσχε, ξέσπασε ο πόλεμο τη ανάρτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η φωτογραφία με την οποία ο Στέφανο Κασελάκη δήλωσε παρόν, με τι λέξει Είμαι εδώ και μιλά για δικό του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί αντιδράσει. Και εγώ εδώ είμαι, απάντησε σχεδόν άμεσα ο Παύλο Πολάκη, ο οποίο επίση με ανάρτηση και φωτογραφία κάλεσε τον Στέφανο Κασελάκη και του συντρόφου του να μιλήσουν πολιτικά. Και εγώ εδώ είμαι. Παρακάτω. Πρώτον, εγώ έχω βάλει υποψηφιότητα. Δεύτερον, θα εγγυηθούμε την ενωτική πορεία σταματώντα τι διχαστικέ τοποθετήσει ένθεν κακήθεν. Οι λογικέ βλέπουν πίσω από την ανάρτηση Κασελάκη εσωκομματική του αντίπαλη. Ο δικό του Σέριζα. Ναι. Θα έλεγα ότι απηχεί και την αντίληψη του πρώην Προέδρου yeah. για τον Σέριζα. Η αντίληψη. Ένα εγώ πολύ έντονο που καταλαμβάνει είναι όλο το χώρο. Τέσσερα στα πέντε στοιχεία νομίζω ότι αφορούν το πρόσωπο του πρώην προέδρου. Επειδή εμεί εδώ δεν είμαστε. Και εγώ. Για να μιλήσουμε για πρόσωπα, ε, για το πρόσωπο, αλλά για πολιτικέ. Mm -hmm. Και πολιτικέ, ξέρετε, δεν μπορούν να χαράσουν μόνο από έναν. Τον παρομοιάζω σαν μια μεγάλη πέτρα που έπεσε στα λιμνάρια τα νερά του πολιτικού μα συστήματο και του ΣΥΡΙΖΑ, τα ανακάτεψε. Όποιο νομίζει ότι το κόμμα είναι δικό του, λέγοντα ο δικό μα, ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργεί μια κατάσταση ιδιοκτησία ιστορία και είναι και πολύ φρέσκοι. Αυτή που ήρθε το τιμό, το μήνυμα είμαστε εδώ. Το είμαστε στην πολιτική, αλλά και ιδιαίτερα στην αριστερά. Είναι πιο πλούσιο. Είναι πιο πλούσιο. Δεν έχει έναν μόνο. Με επιπληκτική ανάρτηση απάντησε και ο Χρήστο Σπύριτζη. Οι εκατέρωθεν βολέ και η ακραία σύγκρουση που έχουν προκαλέσει συναγερμό στην Κουμουνδούρου, που αυτή την περίοδο κατευθύνεται από την πολιτική γραμματεία. Με μια ανακοίνωση προειδοποίηση, το κόμμα κάλεσε τα στελέχη του να βάλουν τα όπλα στη θήκη, σταματώντα τι προγραφέ και τι απειλέ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται αναλυτικά όλες οι ειδήσει της ημέρας στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Ντονοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.